Ναι. Σάββας Χατζημινάς, πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης ΑΚΑΜΑ. Μετά από 33 χρόνια, είμαστε και θυμωμένοι και ενοχλημένοι. Θα έπρεπε το θέμα του ΑΚΑΜΑ να ήταν λυμένο ήδη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μετά από πυρκαγιές να βρισκόμαστε στη Βουλή να συζητούμε τα αυτονόητα. Εμείς είμαστε υπέρ του διαχειριστικού σχεδίου, είμαστε κοντά στον κύριο Καδί, θέλουμε το Εθνικό Πάρκο να ολοκληρωθεί και να μπει σε υλοποίηση, όμως θέλουμε να δικαιωθούν και οι ιδιοκτήτες γης. Δεν μπορεί και σε καμία δημοκρατία, πουθενά ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε όλον τον κόσμο, δεν έχουμε δύο ταχυτήτων κατοίκους. Θα πρέπει να βρεθεί λύση ολιστική και να λυθεί το θέμα με τις ιδιοκτησίες. Ακούσαμε ότι έχει αποσυρθεί η θέση και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά με τις περιουσίες που θα έπρεπε να αντικατασταθούν, να γίνει ανταλλαγή. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η απόφαση του Υπουργικού. Άρα το μόνο που μένει είναι το τοπικό σχέδιο να δώσει ανάπτυξη ακόμα και στις περιοχές Natura. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει και να υπάρξει και το Εθνικό Πάρκο. Ευχαριστώ.